Αξιολογιότατοι Αγίοι Πατέρες της Εκκλησίας μας, αξιότιμοι προσκεκλημένοι, φίλες και φίλοι, αισθάνομαι σήμερα πολύ χαρούμενος και περήφανος που σας καλωσορίζω εκ μέρους των Ελληνικών Ταχυδρομείων στην εκδήλωση και συμμετέχω μαζί σας στην παρουσίαση του βιβλίου του αστυνομικού διευθυντή κ. Νίκου Χρυσάκη, του πρώτου εγχειρίδιου νομοθεσίας και αστυνομικών ενεργειών για την προστασία των ζώων συντροφιάς. Η σημερινή εκδήλωση συνέπεσε με το πρόσφατο εορτασμό της Παγκόσμιας ημέρας των ταχυδρομείων στις 9 Οκτωβρίου. Κάθε μέρα, σε κάθε γωνιά του κόσμου, οι ταχυδρομικές υπηρεσίες κάνουν τη διαφορά στις ζωές των ανθρώπων και των τοπικών κοινωνιών, παρέχοντας προσιτές, φερέγγιες και αξιόπιστες υπηρεσίες επικοινωνίας σε όλους. Τα ελληνικά ταχυδρομεία συνιστούν τη μακροβιότερη ελληνική εταιρεία που δραστηριοποιείται αδιάλειπτα για 191 χρόνια από το 1828, έτος ίδρυσής της, μέχρι σήμερα, αλλά και από την αρχαιότητα, τον 5ο αιώνα, με το ταχυδρομικό Περιστέρι, με μηνύματα πάνω στις πέτρες και στα βέματα ζώων έστελναν τότε τις αγγελίες τους. Σήμερα, με 1.182 σημεία παρουσία σε όλη τη χώρα, 5.865 εργαζόμενους και καθημερινή εξυπηρέτηση σε κάθε γωνιά της χώρας, φορέας παροχής καθολικής υπηρεσίας, έως το 2028, διαθέτουν το μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης στην Ελλάδα και παραμένουν κορονίδα της ελληνικής ταχυδρομικής αγοράς. Αυτό το δίκτυο προσφέρθηκε από τα ελληνικά ταχυδρομεία ώστε να διανεμηθεί το εγχειρίδιο σε όλες τις καθήλυνα αρμόδιες υπηρεσίες της ελληνικής αστυνομίας. Άλλωστε, η σχέση των ελληνικών ταχυδρομείων με την ελληνική αστυνομία είναι άρρηκτα συνυφασμένη μέσα στον χρόνο. Υπηρετούν τις ίδιες αξίες και παραμένουν πιστοί στον κοινωνικό και πολιτισμικό ρόλο που επιτελούν. Να βρίσκονται κοντά στον άνθρωπο, δίπλα στον πολίτη, εμπνέοντας εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και ασφάλεια. Σήμερα προσκληθήκαμε εδώ για να γνωρίσουμε τους ανθρώπους και να αγαπήσουμε περισσότερο τα ζώα, όπως σημειώνει ο Μενέλαος Λουτέμις. Ένας πουργίτη κάθισε στον ώμο μου για μια στιγμή, την ώρα που έσκαλε τον κήπο μου και αισθάνθηκα από αυτό πιο τιμημένος και από το μεγαλύτερο παράσημο. Αυτό το παράσημο και εμπροκειμένο παράσημο τιμής θα αποδώσουμε σήμερα όλοι μαζί στον Νίκο Χρυσάκη. Γιατί δεν μπορείς να ονειρεύεσαι μια καλύτερη ζωή σε αυτή τη χώρα εάν δεν προάγεις τον ίστρο των ευνεσμένων. Εκ μέρους των ελληνικών ταχυδρομείων και των συνεργατών μου που βρίσκονται ανάμεσά μας, συγχαίρουμε θερμά τον Νίκο του Χρυσάκη, τον άνθρωπο, τον φίλο Νίκο, που με το σύγγραμμά του επισφραγίζει τιμητικά ένα έργο ζωής, άμεσα συνυφασμένο με την ελληνική αξία, και ευχόμαστε η εξαιρετική αυτή πρωτοβουλία του να συμβάλλει αποτελεσματικά στην προστασία των ζώων, γιατί ο πολιτισμός ενός έθνους διακρίνεται από τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι συμπεριφέρονται στα ζώα. Επίσης, επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης, τους αστυνομικούς διευθυντές των νομών, τους διοικητές και το προσωπικό των περιφερειακών τμήματων για την αμέριστη συμπαράσταση και βοήθειά τους στους ανθρώπους μας, στους ταχυδρόμους μας,
όποτε και όπου του ζητηθεί. Και ιδιαίτερα τις μέρες των πληρωμών των συντάξεων. Οι μέρες κατά τις οποίες όλοι γνωρίζετε, οι ταχυδρόμοι γίνονται βορρά της κάθε λογής εγκληματιών. Επίσης, να υπενθυμίσω ότι πριν 2 χρόνια η γνωριμία με τον αγαπητό Νίκο έγινε στα εγκαίνια του νέου ταχυδρομικού γραφείου της Ελούκας, μεσολαβούντος ενός κοινού μας φίλου, του τέλους διοικητή της πυροσβεστικής Αγίου Νικολάου του Μανώλη του Μαϊδάκη. Βέβαια, είναι μια γνωριμία 2 ετών, αλλά θεωρώ πως αυτή η γνωριμία, αν και 2 ετών, έχει ένα αποτύπωμα, φαντάζει στην καρδιά μας για μια ζωή. Σας ευχαριστώ πολύ.